Είναι καθαρά γραφειοκρατικό το θέμα, το οποίο εμείς από την πλευρά τη δική μας καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ούτως ώστε να μην υπάρχει αυτή η καθυστέρηση, γιατί έχουν δίκιο οι εργαζόμενοι. Βεβαίως, ακριβώς. Και εμείς πριν από αυτούς έχουμε ασχοληθεί για να μπορεί άμεσα να πληρώνεται. Όμως υπάρχει ένα γραφειοκρατικό θέμα που κοιτάζουμε πώς θα είναι συντομότερη η πληρωμή του καθένα. Είναι στην ουσία η δεύτερη φορά που κάνουμε επίσχεση εργασίας. Είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε επίσχεση εργασίας. Έχουμε μπλέξει, όπως ακούσατε, στα γρανάζια της γραφειοκρατίας. Γενικότερα ο πολιτισμός έχει μπλέξει στα έργα ΕΣΠΑ. Είναι το μόνο κονδύλι που το χρηματοδοτεί. Αν δεν υπήρχαν τα ΕΣΠΑ, δηλαδή, δεν θα δουλεύαμε στην αρχαιολογία, και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Στην ουσία έχουμε πάρει τώρα και από τον Περιφερειάρχη και από την πλευρά της εφορίας μας, έχουν κάνει τα πάντα, έχουμε μπλέξει σε υπογραφές στην Αθήνα. Το ζήτημα είναι πώς θα υπερνικήσουμε και αυτή τη γραφειοκρατία. Μπορεί τα λεφτά να υπάρχουν, αλλά εμείς ακόμα δεν τα έχουμε δει.